πρέπει, αγαπητοί μου, να μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ναι, πρέπει να μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Σ' αυτό επιμένει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, αλλά και η Εκκλησία σ' αυτό επιμένει με την προβολή της προς Εβραίους επιστολής κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και τούτο γιατί θα ειδούμε τον Ιησούν, όπως λέγει ο Ισαΐας, να μην έχει ούτε είδος ούτε κάλος, ουδέ κάλος, όταν θα είναι πάνω εις των σταυρών και θα έχει απολέσει αυτό το είδος και το κάλος, τότε θα έλεγε κάποιος, αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Σήμερα, Τρίτη Κυριακή των νηστείων, προβάλλεται, όπως είδατε, και υψούται ανάμεσά μας ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου. Πρέπει όμως να μάθουμε ποιος είναι εκείνος ο οποίος έφτασε σε αυτήν την εσχάτην ταπείνωση, σε αυτήν την εσχάτην κένωση, και ανήλθε επί του Σταυρού. Αφού στην προς Εβραίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μας έδειξε ότι ο Ιησούς είναι αυτός ο Υιός του Θεού και Δημιουργός του παντός, όπως είδαμε την περασμένη Κυριακή, ότι είναι και τέλειος άνθρωπος, έρχεται τώρα στην σημερινή αποστολική περικοπή να μας πει ότι είναι και ο μέγας και μοναδικός αρχιερεύς, που μπορούμε με ασφάλεια και θάρρος να προσερχόμεθα για να βρούμε έλεον και χάριν και κατάλληλον βοήθειαν. Να τη γράφει ο Απόστολος Παύλος, να σας διαβάσω το ιερόν κείμενον. «Έχοντες ουν αρχιερέα μέγαν, διελιληθώτα τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας. Ούγαρ έχομεν αρχιερέα, μη δυνάμενον συμπαθήσε τες ασθενείες ημών, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Προσερχόμεθα ουν με τα παρησίας το θρόνο της χάριτος, ή να λάβομεν έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν». Και αν θέλετε να σας πω σύντομα την απόδοση, ας κρατήσουμε λοιπόν σταθερά την πίστη που ομολογούμε, γιατί έχουμε μέγαν αρχιερέα που πέρασε τους ουρανούς και έφτασε εις το θρόνο του Θεού, ως το θρόνο του Θεού, τον Ιησούν, τον Υιόν του Θεού. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Αντίθετα, έχει δοκιμαστεί σε όλα, επειδή έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, χωρίς όμως να αμαρτήσει. Ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος το θρόνο της χάριτος του Θεού, για να λάβουμε το έλεος και την χάρη την ώρα που την χρειαζόμαστε. Έχοντες ουν αρχιερέα μέγαν, διελιληθώτα τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού. Αυτόν δε τον Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ποιος τον προχειρίζεται αρχιερέα? Αυτός ο Πατήρ. Όταν λέγει λίγο πιο κάτω στο ιεροκείμενο, με δύο επιχειρήματα ο Απόστολος Παύλος το θέτει αυτό: «Υιός μου ή σύ, εγώ σήμερον γεγενικά σε». «Είσαι Υιός μου σύ, εγώ σήμερα σε έχω γεννήσει». Και το χωρίον αυτό, το τόσο βαθύ και σπουδαίο και θεολογικότατον, αναφέρεται τόσο εις την αείδιον γέννηση του Υιού,
δηλαδή την προαιώνιον, αίδιος θα πει χωρίς αρχή και χωρίς τέλος, εις την αίδιον γέννηση του Υιού, αλλά και εις την εν χρόνο γέννηση που είναι η ενανθρώπισης. Ακόμη λέγει ο πατήρ και ένα λέγει ο πατήρ, ο Απόστολος Παύλος σημειώνει ένα δεύτερο επιχείρημα, είναι από τον 109 ψαλμό, «Συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Στο πρώτο χωρίο ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ποιος είναι αυτός ο Συ. Διότι στον 9 ψαλμό, 109 ψαλμό λέγει, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθου εκ δεξιών μου ως ανθώ τους εχθρούς υποπόδιων των ποδών σου, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου. Ένα επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Κύριος εις τους άρχοντας, εις τους γραμματείς και φαρισαίους, ότι εάν είναι μόνον Θεός, τότε πώς είναι απόγονος του Δαβίδ? Και ακόμη αν είναι μόνον απόγονος του Δαβίδ, τότε πώς ο Δαβίδ εν πνεύματι Αγίο τον αποκαλεί τον Μεσσία Κύριον? Διότι λέγει ο Δαβίδ, είπεν ο Κύριος εις τον Κύριόν μου. Ποιος Κύριος είναι ο πρώτος και ποιος Κύριος είναι ο δεύτερος? Ο Κύριος Πατήρ, είπε εις τον Κύριον Υιόν. Δεν είχαν τίποτε να πούν οι νομομαθείς σε αυτό το επιχείρημα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, πρώτα μας λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι Υιός του Θεού, ότι έχει άχρονον γέννηση, αίδιον γέννηση, ότι είναι εκ της ουσίας του Πατρός, κατόπιν ότι είναι έγχρονος γέννησης, για να τονιστεί η ενανθρώπισης, και κατόπιν αυτός είναι ιερεύς, δηλαδή αρχιερεύς, εις τον αιώνα, όχι κατά την τάξη του Αχρών, αλλά κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιησούς σαφέστατα διακηρύσσεται αρχιερεύς εις τον αιώνα. Τι σημαίνει αυτό εις τον αιώνα? Λέγει ο Θεοφύλακτος μετασώματος. Ο υπερημών έθισεν εν τη χάνη υπερημών το Θεό και Πατρί. Δηλαδή, αυτό εις τον αιώνα δεν λέει στους αιώνας των αιώνων, αλλά λέει εις τον αιώνα. Δηλαδή όσον αφορά την ιστορία και όσον αφορά την ενανθρώπιση, και ότι εθυσίασε τον εαυτόν του για μας και εν τη χάνη δέεται ως άνθρωπος πάντοτε στον Πατέρα και Θεόν για μας, ώστε είναι εκείνος ο οποίος εθυσίασε τον εαυτόν του. Γιατί είναι και θήτης και θύμα, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Και γιατί κατά την τάξη Μελχισεδέκ? Διότι έχουμε μετάθεση ιεροσύνης, αφού έχουμε και μετάθεση διαθήκης. Η πρώτη διαθήκη υπηρετήθηκε από τον Ααρών, δηλαδή την τάξη του Λεβί. Η δευτέρα διαθήκη είναι από τον Ιησού Χριστόν κατά την τάξη Μελχισεδέκ, αυτό το πρόσωπο, το μυστηριώδες αυτό πρόσωπο, σύγχρονος του Αβραάμ, βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, διότι η Ιερουσαλήμ υπήρχε πριν έρθει ο Αβραάμ εις την γην Χανάν, και του οποίου οι γονείς αποσιωπώνται επίτηδες, διότι είναι πρόσωπον που θεολογείται και τυπολογείται δια των Ιησού Χριστών, και θα πει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Μελχισεδέκ ήτο απάτορ και αμήτορ, χωρίς πατέρα, χωρίς μάνα. Βεβαίως είχε και πατέρα και μάνα ο Μελχισεδέκ, αλλά αποσιωπώνται σκοπίμως για να δειχθεί ότι ο Ιησούς που είναι κατά την τάξη Μελχισεδέκ, κατά μεν την θεότητα είναι αμήτορ, χωρίς μητέρα, κατά δε την ανθρωπότητα είναι απάτορ, χωρίς πατέρα. Ακόμη λέγει,
αρχιερέα μένος θύσαντα εαυτόν υπεραφέσος των αμαρτιών ημών, λέει ο Ζυγαβηνός. Δηλαδή, είναι αρχιερεύς, διότι είναι εκείνος ο οποίος θυσιάζει τον εαυτόν του. Μόνο ιερεύς και ο αρχιερεύς τελεί θυσίαν. Θυσιάζει λοιπόν τον εαυτόν του για τη δική μας άφεση των αμαρτιών. Σε μια ευχή στη Θεία Λειτουργία λέμε «Σίγαρ ή ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών». Σύ λέει σε Κύριε εκείνος ο οποίος προσφέρεσαι, προσφέρεις, προσφέρεσαι, προσδέχεσαι και διαδίδεσαι. Διότι ο ιερεύς απλώς δανείζει τα χέρια του, τη γλώσσα του. Ο ιερεύς δεν τελεί την θυσία. Την τελεί αυτός ο Χριστός ως μέγας αρχιερεύς. Συνεπώς, είναι ο τελών την θυσία, είναι ο υποκείμενος στην θυσία, είναι εκείνος ο οποίος δέχεται την θυσία και διαδίδεται προς τους πιστούς. Σιγαρή ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος. Και ο αρχιερεύς αυτός είναι μέγας. Μέγας επειδή είναι Υιός του Θεού. Γι' αυτό είναι μέγας. Ακόμη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, και διελιληθώτα τους ουρανούς, ο οποίος έχει περάσει, είναι του ρήματος διέρχομαι, περνάω διαμέσου, είναι αυτός που πέρασε τους ουρανούς. Η Ιουδαϊκή θεολογία μας ομιλεί για πολλούς ουρανούς και ο αρχιερεύς μας, ο Ιησούς Χριστός, δεν εισήλθε απλώς σε έναν ουρανόν, σε κάποιον ουρανόν, αλλά όπως λέγει ο Οικουμένιος, διήλθε τους ουρανούς, τους επέρασε όλους τους ουρανούς και κάθισε επί των πατρικών θρόνων. Ο Μωυσής, που επικαλούνται οι Εβραίοι ως έχων κύρος, και ποιος είσαι εσύ, λέγουν στον Ιησούν, μπορείς να καθίσεις εσύ επί της Μωσέως καθέδρας, να καθίσεις επάνω εις των διδασκαλικών, δηλαδή με κύρος θρόνων του Μωυσέως. Ποιος είσαι εσύ? Ο Μωυσής, αγαπητοί μου, ούτε καν εις την γην της επαγγελίας εισήλθε. Ούτε ο Αρών, ούτε ο λαός εκείνος που ευγήκε από την Αίγυπτο, αλλά οι απόγονοί των μπήκαν εις την γη της επαγγελίας. Ο Ιησούς, ως μέγας αρχιερεύς, εισήλθε εις αυτούς τους ουρανούς, όπως φαίνεται από την ένδοξη ανάληψή του. Και από εκεί έστειλε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί μπορείτε να μου πείτε, πού μπορούμε αυτά να τα ξέρουμε? Μπορούμε να τα θεολογούμε? Ναι, αλλά τα θεολογούμενα είναι πάντοτε επί γεγονότων. Ο Κύριος ανήλθε εις των ουρανών και από εκεί κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι εις των μετεωρολογικών ουρανών, ούτε εις των αστρικών ουρανών. Είναι όπου ο θρόνος του Πατρός. Συνεπώς, δια να στείλει ο Υιός το Πνεύμα το Άγιον την ημέρα της Πεντηκοστής, μόλις 10 ημέρες μετά την Ανάληψη, σημαίνει ότι εισήλθε εκεί, πού, όπου ο θρόνος του Πατρός. Όντως, ο Υιός διέσχισε, διήλθε τους ουρανούς. Αλλά πρέπει να πούμε, αγαπητοί μου, ότι αυτός ο ουράνιος αρχιερεύς δεν είναι ξένος τα γήινα και τα ανθρώπινα, γι' αυτό και είναι και συμπαθής, συμπαθής, βάζω μια παύλα, δηλαδή συμπάσχει με εμάς. Ούγαρ έχομεν αρχιερέα, λέει ο Απόστολος, μη δυνάμενον συμπαθήσε
τες ασθενίες ημών, πεπειρασμένων δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ούτε στην αγνοών τα ημέτερα, δεν αγνοεί τα δικά μας, τα ημέτερα, τα ανθρώπινα, και εισήλθε ο Κύριος Ιησούς στα δικά μας παθήματα, όπως είναι η σωματική και η ψυχική πόνη, είναι η πείνα, η δίψα, ο θάνατος. Ακόμη εδέχθη τις επιθέσεις του πειρασμού, θυμηθείτε, στην έρημο και στον κήπο της Γεθσημανή, εδέχθη τις επιθέσεις και την κακία των εχθρών του, εδέχθη ακόμα και την ακατανοησία και την επιπολαιότητα και αυτόν ακόμη των φίλων του. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εδιώκθη, ενεπτίσθη, κατηγορήθη, εσκόφθη, δηλαδή σκόπτο θα πει κοροϊδεύω, κοροϊδεύτηκε, εσυκοφαντήθη, απειλάθη, διώκτηκε. Το τέλος, εσταυρώθη. Συνεπώς, όπως λέγει πάλι ένας ερμηνευτής ο Ζυγαρδινός, εστάθη ομοίως ημίν. Στάθηκε όμοιος με μας. Στάθηκε πολύ κοντά μας. Παρά τα αυτά όμως, παρά την καθομοιότητα, την κατά πάντα καθομοιότητα που λέγει ο Απόστολος Παύλος, έμεινε χωρίς αμαρτίες. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, μόνος αυτός ουκ επίησεν αμαρτίαν και τι καθημάς γεγονός και σαρκαλαβών την φιλαμαρτήμονα. Είναι ο μόνος ο οποίος έμεινε χωρίς αμαρτία, παρότι πήρε τη δική μας σάρκα που ρέπει προς την αμαρτία. Γράφει ο Απόστολος Παύλος λίγο πιο κάτω στο Ιερό Κείμενο που ακούσαμε σήμερα στην Αποστολική Περικοπή, ως ο οποίος εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, όταν ήταν με την ανθρωπίνη του φύση στη γη, δεήσιστε και η κετηρίας προς τον δυνάμενον σώζειν αυτόν εκ θανάτου. Προφανώς εδώ υπενήσετε τον κήπο της Γεθσημανή. Μετακραυγής, ισχυράς και δακρύων προς ενέγκας, αφού προσέφερε κραυγή ισχυρά και δάκρυα κλπ. Και συμπληρώνει, έμαθε αφών έπαθε. Έμαθε την ανθρωπίνη φύση και τον πόνο της από εκείνα τα οποία έχει πάθει ο ίδιος. Συνεπώς βλέπουμε ότι με όλα αυτά τα περιγραφόμενα και σχολιαζόμενα από τους πατέρας, πόσο κοντά μας είναι ο Ιησούς Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς. Αμαρτία ούτε ποιήσεν, δεν έκανε αμαρτία, αλλά αντιλαμβάνεται όμως τον αμαρτάνοντα. Εδέχθη μεν πειρασμόν, αλλά ο πειρασμός είναι γνωστό ότι δεν συνιστά αμαρτίαν, αλλά γεύση της δυνάμεώς του. Μπορεί να αντιληφθείς πόσο δυνατός είναι ο πειρασμός και συνεπώς γνωρίζει τους πειρασμούς μας. Τους γνωρίζει εκ πείρας και γνωρίζει πώς εμείς αισθανόμεθα όταν δεχόμεθα τον πειρασμό. Δηλαδή, συμπερασματικά, όπως λέγει ο Οικουμένιος, επειδή αναμάρτητον έχομεν αρχιερέα, καταγονισάμενον των κόσμων, που κατηγονίστη των κόσμων, που ως εν πείρα των ημετέρων αμαρτιών γενόμενος, συμπαθεί. Και αφού ευρέθηκε μέσα στην πείρα των πραγμάτων, μας συμπαθεί από το συν και πάσχο. Δηλαδή έρχεται να μας νιώσει αυτό που λέμε. Αφού λοιπόν αγαπητοί μου έχουμε τέτοιον αρχιερέα, τι θα λέγαμε? Εκείνο που σημειώνει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην προς Εβραίους επιστολή, γιατί ο Απόστολος Παύλος τρία σημεία θέλει να δείξει αυτήν την επιστολή, αυτήν την δυσκολοτάτη και θεολογικοτάτη επιστολή, την προς Εβραίους, ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και δημιουργός του παντός, ότι ο Ιησούς
έγινε ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, είναι ο Ιησούς, ταυτίζει αυτόν τον Υιόν του Θεού με τον Υιόν του ανθρώπου, διότι πάλε ποτέ και πολυτρόπως ομίλησε σε μας, λέγει, δια των προφητών, αλλά έσχατα τελευταία μίλησε εν Υιό. Και τρίτον, ότι είναι αρχιερεύς, διότι αυτό το τρίτο στοιχείο είναι εκείνο που μας ενδιαφέρει, όχι τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν, αλλά δυνάμει των άλλων έχουμε τον Μέγα Αρχιερέα, διότι για μας γίνεται ο ηλασμός, η θυσία, για να σωθούμε εμείς. Και καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Και σημειώνει λίγο πιο κάτω. Τι ούτων γαριμήν, συγγνώμη, τι ούτως γαριμήν έπρεπε να αρχιερεύσει. Τέτοιος αρχιερεύς μας έπρεπε. Όσιος. Άκακος. Αμίαντος. Και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν. Και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος. Πιο ψηλός και από τους ουρανούς. Ως εκάθισεν. Εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής. Εκεί κάθισε τον Αγίον Λειτουργός και τη σκηνή της αληθινής, εκείνος ο ναός, η αληθινή σκηνή, το αληθινό δηλαδή θυσιαστήριον, ειν την οποία σκηνή έπηξεν ο Κύριος και ουκ άνθρωπος. Εστερέωσε, έκτισε, αν επιτρέπετε το έκτισε, έφτιαξε αυτός ο Θεός Πατήρ και όχι άνθρωπος. Δηλαδή, αχειροποίητα, όπως λέγει κάπου αλλού στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος. Τότε, αν τα πράγματα είναι έτσι, έχουμε τέτοιον αρχιερέα, τότε προτρέπει ο Απόστολος και λέγει κρατώμεν της ομολογίας. Το κρατώμεν είναι υποτακτική. Δηλαδή γράφεται με ωμέγα, που θα πει να κρατήσουμε την ομολογία. Ποια όμως ομολογία? Όπως λέγει πάλι ο Ζυγαβηνός, της ότι ο Χριστός Θεός εστίν. Δηλαδή της ομολογίας ότι ο Χριστός Θεός εστίν. Ότι ο Χριστός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, είναι Θεός. Αυτήν την ομολογία πρέπει να κρατήσουμε. Τι θα πει ομολογία? Θα πει πίστη, την οποία πρέπει να κρατήσουμε. Όπως και το σύμβολο της πίστεως, ομολογία λέγεται. Λέγει ακόμη ένας άλλος πατήρ, ο Θεοδόρητος. Ομολογία ημών την πίστην ονόμασε. Ονόμασε την πίστην ομολογία. Ομολογούμεν γαρ πιστεύειν ου μόνον εις Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα, αλλά και εις Ανάσταση νεκρών και εις ζωήν αιώνιον και εις ουρανών βασιλείαν. Πρέπει να ομολογήσουμε ό,τι δίδαξε ο Κύριος και ό,τι είναι ο Κύριος και ό,τι συνέβη εις τον Κύριον. Ο Κύριος είναι ο Υιός του Θεού. Εδίδαξε αφού έγινε άνθρωπος. Θα δεχθούμε λοιπόν και αυτό, και το πρόσωπό του και τη διδασκαλία του και ό,τι συνέβη στον Κύριον. Δηλαδή η σταθμή της ζωής του. Εσταυρώθη, ετάφη, ανεστήθη, ανελήφθη. Μεγάλα γεγονότα, και αυτά οφείλουμε όλα να τα ομολογήσουμε. Ακόμη στην Ανάσταση των νεκρών πρέπει να πιστέψουμε, πρέπει ακόμη να δεχθούμε την αιώνιον ζωή και τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Αυτό θα πει κρατώμεν της ομολογίας, να κρατάμε την ομολογία της πίστεως. Αυτή δε την ομολογία, όπως λέγει, κρατώμεν, λέγει πάλι ο Ζυγαβηνός, έχει κάτι ωραία ρήματα. Επιδρατώμεθα. Επιδράτωμε. Δράξει.
χέρι, ούφτα, να την αρπάξομε. Κατέχομεν κρατεός, να την κρατάμε με δύναμη, να την κατέχομε με δύναμη. Άπαξ λαβώντες, λέγει ο Οικουμένιος, αποσφίξομεν αυτήν παρεαυτής. Μια φορά και την πήραμε, και την πήραμε στο βαπτισμά μας, αυτή την ομολογία ότι ο Ιησούς είναι ο Μέγας Αρχιερεύς, να την αποσφίξουμε παρεαυτής. Δηλαδή να την πάρουμε, να την αγκαλιάσουμε, να τη σφίξουμε πολύ δυνατά για να μην μπορεί ποτέ να μας φύγει. Τίποτα λοιπόν δεν θα πρέπει να σταθεί ικανόν για να μας την αφαιρέσει αυτή την ομολογία, αγαπητοί μου, ούτε το μαρτύριο. Και τι λέγει τώρα εδώ? Πρώτον είπε κρατώμεν της ομολογίας. Τώρα λέει και ένα δεύτερον ο Απόστολος. Προσερχόμεθα ούν με τα παρησία στο θρόνο της χάριτος, ή να λάβομεν έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθεια. Ας προσέλθομε, λέγει τώρα, με τα παρησίας εις τον θρόνον της χάριτος, για να λάβουμε από εκεί έλεος, έλεον και χάρη στην κατάλληλη στιγμή. Πώς κανείς προσέρχεται? Όταν λέγει προσερχόμεθα ούν, το χώμε ωμέγα, πάντα υποτακτική, να προσέλθουμε. Πώς μπορεί κανείς να προσέλθει? Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Λέγει ο Ζυγαβηνός, διαπίστεως και βίου ορθού και δεήσεως. Όταν πιστεύεις, όταν έχεις ορθόδοξον βίον, δηλαδή ορθώς τηρείς τις εντολές του Θεού, και όταν προσεύχεσαι, με αυτά τα τρία πραγματοποιούμε το προσερχόμεθα. Και με τα παρησίας λέγει να προσέλθουμε, δηλαδή με ευλάβεια, ναι, όχι με αδιακρισία, όχι με θράσος, με φόβο Θεού, όχι όμως τρέμοντες. Ούτε ακόμη ότι θα φύγομαι από εκεί με άδεια χέρια, με την ελπίδα ότι θα γεμίσουν τα χέρια μας όταν θα προσέλθουμε εις αυτόν τον θρόνον της χάριτος. Λέμε στη Θεία Λειτουργία προκειμένου να απαγγείλουμε την Κυριακή προσευχή. Και καταξίωσεν ημάς, Δέσποτε, με τα παρησίας, είδατε, με τα παρησίας, ακατακρίτως, να μην μας διακρίνει κάτι που να κατακριθούμε και να κατηγορηθούμε, τολμάν, επικαλείστε, να τολμήσουμε να επικαλεστούμε σε εσένα, τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα, να σε πούμε Πατέρα. Και λέμε ευθύς παρακάτω, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αυτή είναι η παρησία που μας έδωκε ο Θεός. Με τα παρησίας προσερχόμεθα, με τα φόβου βέβαια Θεού πίστεως και αγάπης, αλλά και με τα παρησίας εις το Άγιον Ποτήριον, μας προσφέρει αυτός ο Μέγας Αρχιερεύς. Το περιεχόμενο δε του Αγίου Ποτηρίου είναι ο εαυτός του, όπως σας έλεγα προηγουμένως. Πού θα προσέλθουμε? Το θρόνο της χάριτος, εις τον θρόνο της χάριτος. Ποιος είναι αυτός, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, των θρόνων των βασιλικών περίου φυσίν κάθε εκ δεξιών μου. Εκείνος ο θρόνος που είπε ο πατήρ, όπως λέγει στον 109 ψαλμό, κάτσε στα δεξιά μου. Και όπως πιστεύει η Εκκλησία και το γράφουν οι ιερείς συγγραφείς, ότι ο Χριστός εκάθισε εις τα δεξιά της δόξης του Θεού, όπως τον είδε ο Στέφανος. Βλέπω, λέει, τον Ιησούν εις τα δεξιά της δόξης του Θεού. Αυτός είναι ο θρόνος. Σε αυτόν τον θρόνον πρέπει να προσέλθουμε. Και τι θα λάβουμε? Συγγνώμη, να προσέξουμε μόνο τούτο, ότι ο θρόνος του Χριστού δεν είναι μόνο θρόνος αγιότητος και δικαιοσύνης, αλλά είναι και χάριτος. Και όπως λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, θρόνος χάριτος εστίν,
ου θρόνος κρίσεως νυν, δεν είναι τώρα θρόνος κρίσεως, θα έρθει όμως και επί θρόνου Κρητού. Όταν θα έρθει, λέει, επί θρόνου καθήμενος ως Κρητής, γι' αυτό λέει ο Οικουμένιος, και να τρομάξουμε, νυν κάθετε χαριζόμενος ο βασιλεύς. Τώρα κάθεται και χαρίζει, αλλά παρακάτω δεν θα χαρίζει. Και τι θα λάβουμε από εκεί? Έλεον και χάρη. Δηλαδή συγχώρεση, χάρη, οι λέξεις χάρης με την έννοια ό,τι λέμε για έναν κατάδικο. Του δώσαμε χάρη. Να μην θανατωθεί ή να βγει από τη φυλακή. Αλλά και με την έννοια του χαρίσματος ή των χαρισμάτων. Και αυτά εις εύκαιρον βοήθειαν. Και όλα αυτά την κατάλληλη στιγμή που έχουμε ανάγκη. Αγαπητοί μου, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι εν το παρόν διαιώνει εύκαιρος ή παρά αυτού βοήθεια, εν δε το μέλλοντι άκαιρος. Τώρα ό,τι γίνει. Στον μέλλοντα χρόνων άκαιρα όλα. Γι' αυτό αγαπητοί μου, μάθαμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Μέγας Αρχιερεύς,